Τίμιο Πρεσβυτέριον, Ιησού Διακονία και λαέ του Θεού οι αγαπημένε, ψάλλει σήμερα η Εκκλησία μας. Αυτός είναι ο λόγος της συνάξεως μας σήμερα, εδώ, εις τον ναό αυτό του Αγίου Νικολάου, να τιμήσουμε τους κορυφαίους Αποστόλους, να τιμήσουμε τον Πέτρο και τον Παύλο, αυτοί οι οποίοι μετέδωσαν το κήρυγμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις τα πέρατα της Οικουμένης. Και διακρίνονται οι δύο αυτοί Απόστολοι από τους υπόλοιπους Αποστόλους που θα εορτάσουμε αύριο, διότι όντως εκοπίασαν περισσότερον. Και είναι αυτοί οι οποίοι ίδρυσαν τις περισσότερες εκκλησίες και έφτασαν εις τα πέρατα της Οικουμένης. Ήρθα και εγώ και οι άλλοι συνεπίσκοποι και κληρικοί να ευχηθούμε στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σεβίων και Κοζάνης, τον Ποιμενάρχη σας, τα έτη πολλά, διότι σήμερα έχει την ονομαστική του εορτή. Και θα ήθελα να εκφράσω την ευχαριστία, τις ευχαριστίες μου για την φιλοξενία και την αγάπη του, αλλά και να τον ευχαριστήσω για το έργο το οποίο τελεί εδώ στην Μητρόπολη, αυτή που του, το Πνεύμα το Άγιο τον εξέλεξε με τους ψήφους των συνεπισκόπων του. Την οποία μας προσφέρουν οι δύο πρωτοκορυφαίοι, Απόστολοι Πέτρος και Παύλος, ο επαναζόμενος των Εθνών, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέσης καρδίας του Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κατά της Αγιωτάτης Εκκλησίας του Πατριαρχείου μας, του Παλεφάτου των Ιεροψωλήμων της Αγίας Γης, τον Κύριο Κύριο Μακάριο, ο οποίος και σας προσέφερε λόγια Θεού, λόγια καρδιάς, λόγια ευθύνης για τον καθέναν, προβληματισμού και χαράξεως δρόμου προς την αρετή της αξίας και τα ιδανικά που μας δίδαξε ο Κύριος μας και η Αποστολή του. Τον ευχαριστώ. Το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγών, Τρικάβρου, τον Κύριο Κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος υπευλήθη στον τόπο να φτάσει μετά τα μεσάνυχτα, γιατί είχε υποχρεώσει στην Μητροπολή του, ώστε σήμερα να είναι μαζί μας, συλλειτουργός, συμπροσευχόμενος, συναγιάζων και συνοδηπορών. Ο Κύριος είπε, τον ίχνον όταν τον ανάβουμε, δεν τον βάζουμε υπό τον μόδιον, αλλά επί την γεχνία την αλάβει πάση της επιοικία. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια, εσύ δεν απολαμβάνεις όπως οι εκάστοτε υπουργοί των οικονομικών με τα δικά τους τρόπους ή απρόσιτη, αλλά σηκώνεις ένα φορτίο και ένα μαρτύριο, διότι ναι μεν, οι εκάστοτε άρχοντες του τόπου μας και άλλοι, προκειμένου για τους δικούς τους λόγους, να λέμε ότι η Εκκλησία έχει αμύθιτη περιουσία, εμείς ξέρουμε αν έχει η Εκκλησία, μα κι ό,τι έχει, εγώ έχω, λέει, το μαχαίρι, εγώ έχω και το πεπόνι, λέει η εκάστοτε πολιτεία. Μήπως δεν είναι έτσι? Τα έζησα στο μοναστήρι μου στην Πεδέτη, τα έζησα στη συνέχεια όπου η Εκκλησία μέταξε και τα ζω και τα βιώνω και εδώ στην Ιερά Μητρόπολη μου. Εμείς όμως έχουμε έναν πλούτο ακένοτο, τον Τριαδικό Θεό. Και με συνεχεία το λαό, ο οποίος συνδράμει σε κάθε έκκληση, σε κάθε παράκληση, το έργο το κοινωνικό ή φιλανθρωπικό της Εκκλησίας μας, όπως και εδώ στη Μητρόπολη μας και όποτε γεννιέται. Ο Θεός όμως ξέρει πότε και θα το πάρει. Εμείς δεν το ξέρουμε,
γιατί θα ήταν μαρτύριο να το ξέρουμε. Όσα λοιπόν μου έχει γράψει, πότε θα με πάρει, να με έχει πάντα με την ίδια ατμή να μπορώ να εργάζομαι, όχι για μένα, για τον λαό του Θεού. Αυτή είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο λαός του Θεού, τον οποίο ευλογεί η Εκκλησία ως μυστήριο από και καλυμμένο Τριαδικός Θεός. Θέλω να σας πω κάτι. Συγχωρέστε με σήμερα και να με πιστεύεστε. Πρώτη φορά το έχω. Όπου και αν πέρασα με τη χάρη του Θεού, δεν ζήτησα τίποτα για τον εαυτό μου. Όχι. Φτωχός ήρθα στον κόσμο, έτσι θέλω και να φύγω. Αυτά που φοράω δεν είναι δικά μου, είναι πλησιαστικά αυτά. Όπως και των στρατιωτικών, δεν είναι δικά τους αυτά. Είναι του στρατού, της αεροπορίας, του ναυτικού, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής. Μόλις τελειώσουν, τελειώνουν και αυτά πάνε στην άκρη. Δεν κληρονομούνται αυτά από συγγενείς και φίλους. Φτωχός λοιπόν ήρθα, φτωχός θέλω να φύγω. Πάτερ Νικόλαε, να σας χαιρόμαστε. Συγγνώμη που κάθε μεριά, πολλά και καλά. Αλλά και ο Μοριάς κάποτε. Και καλή διακονία. Κουράζεται κι αυτός. Να ζήσετε, παιδιά. Να είστε καλά. Τα δέοντα, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πολλά με υγεία. Να ζήσεις. Να ζήσεις, να είσαι καλά.